Στο στούντιο, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ στην περιοχή, ο κύριος Στέλιος Κανέλλος. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ και σας, κύριε Στεριόπουλε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καλή σεζόν πλέον. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά στην καινούργια σεζόν. Είμαστε μπροστά στις καινούργιες εξελίξεις και μετά τον ανασχηματισμό. Θα μιλήσουμε και γι' αυτόν, θα μιλήσουμε και για τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα, διότι περιμένουμε και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον έτσι μας είπε χθες η κυρία Ζαχαράκη, ότι εργάζονται πυροτοδός στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την σκληρή απάντηση που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως στον ανασχηματισμό. Και είμαι υποχρεωμένος να ρωτήσω αμέσως. Τι κάνει η κυρία Παπακώστα ως υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι θέμα της κυρίας Παπακώστα. Προφανώς βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν απασχολούν τελικά τους πολίτες, από ό,τι έχω καταλάβει στην καθημερινότητα. Ναι. Δεν κάνουν κανένα γκέλ στην κοινωνία, δεν έχουν καμία απήχηση στο εκλογικό σώμα και στις παραγωγικές τάξεις. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Ναι. Δυστυχώς. Το λέω δυστυχώς, γιατί συνοδεύεται, ναι, με τα διαπιστευτήρια που λένε ότι. Έλα, καραμαλική είναι η. Όχι, δεν μπαίνω σε τέτοια σενάρια. Θέλω μόνο να πω το εξής. Ότι δικαιώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι γνωρίζαν ότι στο παρελθόν με αποκορύφωμα την παλιά θητεία που είχε ο Πάνος ο Καμένος στη Νέα Δημοκρατία και τελευταίο κρούσμα την Κατερίνα Παπακώστα, την ανάγκη για ριζική ανανέωση και εξυγχρονισμό του κόμματος, διότι υπήρχαν στελέχοι και βουλευτές οι οποίοι φάνηκαν ελλειποβαρείς. Και ικανοί να κάνουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο και τυχοδιοκτικά και να υπηρετήσουν μια τυχοδιοκτική κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Κατανοητό απόλυτα. Άρα, εγώ δεν μπαίνω σε σενάρια, διότι η ετικέτα με πρόσωπα ηγετικά του παρελθόντος ή πρώην πρωθυπουργούς ως σημεία αναφοράς χρησιμοποιείται πολύ εύκολα από πρόσωπα τα οποία, όσο είναι κούφια, κάνουν και μεγαλύτερο θόρυβο όταν μιλάνε. Μάλιστα. Και προσπαθούν να αποκτήσουν ειδικό βάρος. Επειδή τώρα, εάν ήταν πριν τον ανασχηματισμό, θα μιλάγαμε για ονοματολογία. Όμως, αφού έγινε ο ανασχηματισμός, θα σας πω, μιλάμε για τα πραγματικά ονόματα που μετέχουν στην κυβέρνηση. Θα σας πω όμως και μία γνώμη εκτός κομματικών κλισέ. Παρακαλώ. Καταρχήν, χαίρομαι να βλέπω νέους ανθρώπους να παίρνουν ευκαιρίες και να βρίσκονται στα κυβερνητικά σχήματα. Ωραία. Ήταν ερώτηση αυτή, είναι και στον τίτλο. Νέοι και υπερκομματικοί στο νέο σχήμα. Πραγματικά νέοι όμως, με ικανότητες. Πραγματικά νέοι. Πραγματικά τώρα νέοι, ικανότητες δεν ξέρω. Πραγματικά νέοι στην κουλτούρα εννοώ και στην οτροπία. Πραγματικά νέοι, οι ικανότητες θα τις δούμε. Πραγματικά καινοτόμες. Γιατί όταν αναλαμβάνεις μια χώρα στην έξοδο από τα μνημόνια, όπως είναι αυτή η έξοδος, έτσι. Θα σας πω. Και πας στο δρόμο της ανάπτυξης, θες και κάποιον με ένα ειδικό βάρος. Αυτό, για να σηκώσει αυτό. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Και μπορεί να το έχει κάποιος το ειδικό βάρος και 35 χρονών, αρκεί να έχει δώσει σοβαρά διαπιστευτήρια και όχι μόνο κομματικά διαπιστευτήρια. Συμφωνώ. Ή να μην είναι κολλητός του αρχηγού ή του πρωθυπουργού. Συμφωνώ. Ένα το κρατούμε. Συμφωνώ. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πραγματικά ναι και πραγματικά δραστήρι και με ρίσκο και με τόλμη σημαίνει ότι υπήρχε χώρος, θεωρώ και για το ΣΥΡΙΖΑ, να αξιοποιηθούν πρόσωπα και εκτός κοινοβουλευτικής του ομάδας. Με ικανότητες, αντί να πλασάρονται η Μαρίλιζα Ξενογεννακοπούλου και η Κατερίνα Παπακώστα και φθαρμένα υλικά στο κυβερνητικό. Πολύ ωραία, εκεί θα πήγαινα και εγώ τώρα. Άρα σας απαντώ. Για αντί να μιλάμε για τους νέους που καλώς έκανε έτσι, και χρησιμοποιήθηκε. Μιλάμε έτσι, για πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το παλιό που κατηγορεί ο κύριος. Το ερώτημα τώρα λοιπόν, εφόσον το θέτετε εσείς, είναι ξεκάθαρο. Απ' τη μια πλευρά μιλάμε για την κυρία Παπακώστα. Απ' την άλλη πλευρά μιλάμε για την Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, το Μάρκο Μπόλαρη. Οτιδήποτε. Έτσι. Τη Μυρσίνη Ζορμπά. Οτιδήποτε. Στελέχη, τα οποία τα έχουμε δει σε επιφανείς θέσεις στο παρελθόν, σε κυβερνήσεις. Mm-hmm. Κατά των οποίων έπαιρνε αμένεα η λόγη. Το ερώτημα, κύριε Κανέλλο, είναι αν το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα της κυβέρνησης. Εδώ είμαστε εμείς η κυβέρνηση η πολυσυλλεκτική, η κυβέρνηση της διεύρυνσης, όπως λέει ο τίτλος, της ισορροπίας λένε στην κυβέρνηση, δηλαδή στην περίπτωση δηλαδή Ξενογεννακοπούλου, Μπόλαρη, Ζορμπά, λέει και η κυβέρνηση κιόλας, Πασόκ, δεν είναι το κίνημα αλλαγής, είμαστε και εμείς. Καλά, αυτό τόσο ή άλλως το ξέραμε από άλλα. Το ερώτημα λοιπόν. Το ερώτημα είναι αν τσιμπάει ο κόσμος. Δεν τσιμπάει ο κόσμος. Ο κόσμος τσιμπάει με την Παπακώστα στην κυβέρνηση. Όχι. Λέει όμως, ναι, ότι η Παπακώστα είναι καραμανλική. Κοιτάξτε, αυτά είναι για καθ' τσιμπάει από το Πασόκ. Θα σας απαντήσω. Το είπε από τα Γρεβενά ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Δεν ασχολείται. Δεν το είπα παξιωτικά. Δεν ασχολήθηκε η κοινωνία. Άρα ο ανασχηματισμός ήταν μια τρύπα στο νερό και επικοινωνιακά και ουσιαστικά έχουμε και σοβαρές επιφυλάξεις αν μπορεί το κυβερνητικό σχήμα να αποδεχθεί έστω επαρκώς
ναι, μέχρι τις εκλογές ικανό να χειριστεί τις εθνικές, εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις. Σας το λέω αυτό για ένα δηλαδή, λόγο. Δηλαδή λέτε ότι εσείς ότι αυτός ο ανασχηματισμός είναι ο ανασχηματισμός, όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, υπηρεσιακός που πάμε σε εκλογές. Θεωρώ ότι πάμε σε εκλογές από το Γενάρη του 19 και μετά. Ούτως ή άλλως είναι ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα οδηγεί στη χώρα και σε εκλογές. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Πέρα από το ότι εμένα, ειλικρινά σας το λέω, δεν είμαι τοπικιστής, αλλά να εκπροσωπείτε ηφθιότητα. Ενώ έχει τέσσερις βουλευτές. Και αυτοί ότι στερεά Ελλάδα, από τον κανέναν. Από τον Παυραγάνη μόνο. Τέλος πάντων. Το να εκπροσωπείται όμως είναι ένα επιχείρημα που καμιά φορά χωρίς σύγχυνη τοπικισμού πρέπει να το πούμε και ξεκάθαρα. Στη Θεότητα υπάρχουν τέσσερις βουλευτές. Τους γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Από κεφάλισαν για τον Αποστόλου. Σας λέω απλά ότι και αυτοί οι τέσσερις βουλευτές είναι βουλευτές οι οποίοι δίνουν τους αγώνες τους για την. Χθες γέλαγε ο Αποστόλης ο Καραναστάσης όταν του είπαν τον αποκεφάλισαν για να τον κατεβάσουν για περιφερειάρχη. Θα σας πω, δεν ξέρω αυτά τα πράγματα αν ισχύουν. Δεν κάνω σενεριολογία. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα ότι τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Φθιώτιδας, οι οποίοι προσωπικά δεν έχει ο κάθε πολίτης να χωρίσει κάτι με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο με τη Νέα Δημοκρατία, με τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας λέτε ότι τήρησε ισορροπίες στον τίτλο από κάτω που γράφει. Δεν και... εννοώ. Φαντάζομαι ότι οι ισορροπίες που επικαλείται η κυβέρνηση ότι κράτησε, ναι, δεν αναφέρεται σε ισορροπίες περιφερειακές, γεωγραφικές. Ναι. Θα πω κάτι. Έχουν γίνει τρεις ανασχηματισμοί. Δεν μπορούσε για τον κύριο Τσίπρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ, η στερεά Ελλάδα και πόσο μάλλον η Φθιώτιδα να συμμετέχει στην κυβέρνησή του με κάποιον βουλευτή που θέλουσε κάνω να φέρει πέρα ένα κυβερνητικό πόστο ή δημόσιο. Όταν μάλιστα έχει εκλεγμένους τέσσερις εδώ. Όταν έχει εκλεγμένους τέσσερις. Τέσσερις εδώ. Και πολύ το λέω αυτό το γιατί το συσχετίζω με το ειδικό βάρος που πρέπει να έχουν τα πολιτικά πρόσωπα και να κατανοεί και ο Πρωθυπουργός ο εκάστοτε και ο αρχηγός του κόμματος γιατί στη Φθιώτιδα και στη Στερεά Ελλάδα αποψηλωνόμαστε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Συμφωνώ μαζί σας 100%. Τώρα η γνώμη μου είναι, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ουσιαστική παρατήρηση αυτή. Έτσι. Για να μην. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για όλα αυτά που μας βρίσκουν εδώ στην περιοχή. Ακριβώς. Άρα η κάθε παράταξη πρέπει να επιλέγει. Για το ειδικό βάρος που έχει η περιοχή. Πρέπει να επιλέγει η κάθε παράταξη και οι πολίτες να επιλέγουμε την ψήφο τους. Πρόσωπα με ενισχυμένο ειδικό βάρος. Αλλά πρέπει και ο Πρωθυπουργός ή ο εκάστοτε αρχηγός να γνωρίζει από ποια περιοχή μπορεί να έχει τον κατάλληλο, ούτως ώστε να εκφράσει και περιφερειακές ανάγκες στα πλαίσια μιας κεντρικής στρατηγικής. Αυτό είναι αυτονόητο. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα το κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι παρατηρούμε πολλές φορές την ανάγκη να έχουμε συμβολισμούς στους ανασχηματισμούς με πρόσωπα που έρχονται από άλλους πολιτικούς ή κομματικούς χώρους. Ναι. Μα εγώ αν ήμουν Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή και οδεύα προς τις εκλογές και ήθελα να περάσω μήνυμα μεταμνημονιακό όπως δηλώνει, ναι, θα έβαζα μια νουβέλ βαγκ 30-40 και όχι κατά ανάγκη βουλευτών. Το έκανε. Δεν ξέρω αν είναι ριζικά, επιτυχημένο. Ριζικά. Να εκφράσω στον χώρο μου μία ιδέα και μία και ένα όραμα για το μέλλον. Αλλά φαίνεται ασχολείται με το παρελθόν. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έπαιξε κάθαρα από τα γρεβενά. Η Νέα Δημοκρατία ασχολείται με το μέλλον, δεν ασχολείται ούτε με το παρελθόν, ούτε με διχασμούς. Να σας πω κάτι πάντως. Ούτε με ισορροπίες. Βλέποντας το Υπουργείο Εσωτερικών τον Αλέξη το Χαρίτση, ας πούμε. Ναι. Μιλάμε για τους νέους. Ναι. Έτσι. Ένας κατά γενική ομολογία επιτυχημένος κυβερνητικός παράγοντας. Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρω. Ο οποίος, προσωπικά. Πω, τι λέω εγώ. Απλά τι λέω εγώ. Ότι είναι χαμηλών τόνων. Τι μου λένε εμένα οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Ποιοι δηλαδή. Της αυτοδιοίκησης. Οι δήμαρχοι, ναι, και οι περιφερειάρχες. Ναι. Αυτό λένε. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες λένε ότι έχουν πολύ καλή εικόνα για τον Αλέξη τον Χαρίτση. Όχι, το έχω ακούσει και εγώ κάτι δηλαδή. Λένε. Αυτό. Ναι. Λένε, λέω. Mm-hmm. Το συνδυάζουμε και με τον νέο, έτσι. Ο Αλέξης ο Χαρίτσης είναι μικρός. Θα σας πω. Στο Υπουργείο Εργασίας η Έφη Αχτσιόγλου. Mm-hmm. Με στρατηγική, δεν ξέρω ποια στρατηγική, στο Υπουργείο Εσωτερικών η Κατερίνα Ενωτοπούλου. Mm-hmm. Ίσως πιθανότητα και για την Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε πραγματικά νευραλγικά υπουργεία το εσωτερικών και το εργασίας είναι νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, να πω όμως και τη γνώμη μου ξεκάθαρα. Βεβαίως. Λοιπόν, σας είπαν οι δήμαρχοι της περιοχής λογικά ότι συνεργάζονται με τον κύριο Χαρίτση. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Χαρίτσης είναι low profile και δεν έχει προκαλέσει με το δημόσιο λόγο του. Κοιτάξτε, ο δήμαρχος συνεργάζεται όταν παίρνει επιδότηση, επιχορήγηση ή χρηματοδότηση. Μα για τα λεφτά λέμε. Ναι. Τώρα, η γενική πολιτική. Ο Χαρίτσης διαχειρίστηκε ολόκληρο το ΕΣΠΑ και, ναι, έβγαλε χρήμα για όλο τον κόσμο. Ναι. Όταν πληρώνει η κυβέρνηση. Είναι καλή. Είναι καλή. Όταν η κυβέρνηση δεν πληρώνει, μένουν όλοι δυσαρεστημένοι.
Αλλά το ότι πληρώνει η κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι δεν ασκεί καταστροφική πολιτική για τη χώρα. Το να φτιάξω εγώ παιδική χαρά, παραδείγματος χάρη, πού να πω, στη Λάριμνα, ή ναι, να φτιάξω ένα κλειστό γήπεδο, είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία. Όχι, θέλω να συνεχίσουμε από εκεί που το πήρατε, από τη γενιά των τριαντάριδων και... Εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι χαϊδεύει την αυτοδιοίκηση ο κύριος Χαρίτσης με ανοιχτές πόρτες, ίσως και με άφθονη χρηματοδότηση εκεί που υπάρχει, δεν σημαίνει ότι δεν στέγνωσε η πραγματική οικονομία, τα νοικοκυριά και η ίδια η αγορά από την κυβέρνηση του κυρίου Χαρίτση. Να, βεβαίως. Λοιπόν, το τι κάνει ένας δήμαρχος για τις δημόσιες σχέσεις του ή για την ανάγκη χρηματοδότησης των αναγκών του την ίδια ώρα που η πολιτική οικονομική της κυβέρνηση είναι καταστροφική για τη χώρα, κατά τη γνώμη μου, ναι, ναι, δεν αφορά, δεν είναι το πρώτο κριτήριο για να κριθούμε πολιτικά και όχι μόνο κομματικά, κεντρικό πολιτικά, να το πω ξεκάθαρα. Σωστά. Τώρα, σωστά. Η κυρία Νοτοπούλου νομίζω ότι επειδή έχει ένα παρελθόν όπου μακάρι να ήταν 30 χρονών ένα πρόσωπο το οποίο είχε διαπιστευτήρια και ήταν ένα ανερχόμενο πολιτικό πρόσωπο, θεωρώ ότι δεν έχει δώσει δείγματα γράφης. Ή προσπαθείς να διαχειριστείς το πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, λέτε. Ναι, τώρα δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρή περίπτωση πολιτικού. Μπορώ να κάνω και λάθος. Θα φανεί στο μέλλον. Και όσον αφορά την κυρία Αχτσιόγλου, νομίζω ότι δεν έχει επίσης να παρουσιάσει και κάτι το ιδιαίτερο. Θεωρώ όμως ένα πράγμα, ότι είναι μήνυμα για το πολιτικό σύστημα και μήνυμα και για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πράγμα μόνο. Όντως η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που ετοιμάζει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, ναι, δεν είναι λίγο. Εντάξει, αυτό δεν είναι προϊόν Αχτσιόγλου, ούτε λύνει το πρόβλημα της εργασίας, γιατί έχουμε μαύρη εργασία, αδήλωτη εργασία ή μη απασχόληση, κακώς αμοιβόμενη απασχόληση. Κάνουμε... Έχει και αύξηση κατώτατου του μισθού στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε απουσία επενδύσεων, ουρές των οικοκυριών, των οικογενειών και της νέας γενιάς για 450 ευρώ μεικτά που θεωρούνται πολυτελείς θέσεις εργασίας. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα κάτω των Βαλκανίων, που με τιμές οι οποίες είναι μεγαλύτερες στην Ευρώπη από το μέσο όρο, mm-hmm, στα βασικά είδη διατροφής, στις τηλεπικοινωνίες και στην καθημερινότητα των πολιτών. Με βαλκανικούς μισθούς λοιπόν και με μισθούς φτώχειας και πληβιοποίησης, το να είναι απασχολήσιμη η νέα γενιά και πλήρως εξαρτημένη από το υστέρημα του παππού ή του πατέρα, δεν συνιστά πολιτική εργασιακή. Οι επενδύσεις και εξειδικευμένη εργασία και εξωστρέφεια είναι εργασιακή πολιτική. Ούτε η επιδοματική πολιτική είναι πολιτική αναπτυξιακή. Κοιτάξτε, κοινωνικό κράτος πρέπει να υπάρχει και να είναι κέριο. Αλλά δημιουργούμε πλούτο, θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις. Δημιουργούμε εξωστρέφεια, δημιουργούμε παραγωγικό παλμό. Έτσι πάμε τη χώρα μπροστά. Και τώρα, θέλω να πω ότι είναι μήνυμα για τη Νέα Δημοκρατία και μήνυμα για όλα τα κόμματα το εξής. Ότι ναι, πρέπει να δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους με ικανότητες και με γνώσεις και με επάρκεια και πρέπει να δίνονται νέες ευκαιρίες σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κατά ανάγκη και τα διαπιστευτήρια της πολιτικής παράδοσης. Λοιπόν, κρατάω αυτό που είπατε, ότι ο πολίτης με αυτόν τον ανασχηματισμό δεν τσιμπάει. Δεν τσιμπάει και αντιθέτως θεωρώ το εξής. Είστε αισιόδοξος δηλαδή ότι αντιλαμβάνεται ο πολίτης τα πραγματικά δεδομένα όλα, και δεν τσιμπάει. Όλα. Δηλαδή και... όταν λέει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός ότι πατάω και λίγο Νέα Δημοκρατία εγώ. Όχι, δεν πατάει Νέα Δημοκρατία. Ναι, σας λέω κάτι. Να το διευκρινίσω. Δεν τσιπάει με πυροτεχνήματα. Έτσι όπως παρουσιάστηκε. Πατάω και λίγο καραμανλική Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν ισχύει αυτό, αλλά σας λέω, λέω και τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ωραία, σας απαντώ λοιπόν. Λέει ο Πρωθυπουργός, επειδή και το κίνημα αλλαγής και εμείς είμαστε Πασόκ. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή με τα στελέχη που χρησιμοποιεί. Λέτε εσείς ότι δεν τσιμπάει ο πολίτης. Δεν τσιμπάει ο πολίτης διότι είναι επιφανειακές οι κινήσεις εξαιρετικά και δεν μου λέτε, άμα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Τσίπρας πει, για να δούμε πού τσιμπάει ο πολίτης στο τέλος. Γιατί κάπου πρέπει να τσιμπάει αυτός ο πολίτης. Διαφορετικά δεν ψηφίζει. Έτσι όπως ψηφίζει. Λέει ο Τσίπρας λοιπόν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Εγώ δεν ξέρω πόσο, ξέρω ότι θα το ανακοινώσουν. Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο. Ένα. Δύο. Στοχευμένα θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές σε 2-3 πράγματα. Mm. Τρία. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν είχαμε, θα έχουμε πλέον. Τέσσερα. Δεν θα εφαρμοστεί, εγώ δεν ξέρω αν θα πει, οι κυβερνητικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με όσους μιλάω, λένε ότι ο Τσίπρας θα ανακοινώσει μόνιμη άρση του μέτρου της εφαρμογής της μείωσης των συντάξεων. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Στην απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ότι πόσα έχει πει ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη και έχουν ισχύσει, τι γνωρίζουμε. Τώρα όμως είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα. Θα σας απαντήσω. Για πείτε μου λίγο τώρα. Και το ερώτημα είναι πάλι το ίδιο. Εδώ τσιμπάει ο πολίτης. Καταρχήν αυτό κρίνεται στην κάλπη σε τελική ανάλυση. Και δεύτερον. Το λέμε ότι... γιατί λέτε κι εσείς, λένε όλοι, ότι αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή η καινούργια με τον ανασχηματισμό, είναι
η σύνθεση κυβέρνησης που πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, δεν έχει άλλη αλλαγή. Προεκλογικά ο πολίτης είναι τόσο πλέον υποψιασμένος και όριμος που δεν θα καταλάβει τίποτα σε επίπεδο διακήρυξης πυροτεχνημάτων. Πρώτον. Δεύτερον, ζει μια καθημερινότητα. Πυροτέχνημα όμως, άμα δει από την επόμενη μέρα το βασικό μισθό να αυξάνεται, είναι πυροτέχνημα. Επαναλαμβάνω. Και στην τελική ευθεία των εκλογών μπορεί να υπάρχει και εξυπηρέτηση και δηλαδή, ρουσφέρ. Αν πάει ο παππούς. Το λέω πολύ στεγνά. Εκεί θέλω αν πάει ο παππούς στο ATM το Γενάρη και η σύνταξη δεν έχει μειωθεί. Θα σας απαντήσω. Στο παρελθόν, καμία παροχή το τελευταίο πεντάμινο, εξάμινο πριν τις εκλογές δεν έσωσε κανέναν πρωθυπουργό και καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα. Ναι. Ίσα-ίσα άνοιξε τη διαφορά και η Νέα Δημοκρατία δεν θα πλειοδοτήσει στο παζάρι αυτό. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει πρόταση για το ασφαλιστικό, παραδείγματος χάρη. Ναι. Εδώ είναι, μιλάμε για συγκεκριμένες συνολικές προτάσεις. Δεν μιλάμε τώρα για τυράκια για να σωθούμε από το διασυρμό τον εκλογικό. Τρίτον, λέτε ότι πατάει στο κοινάλ ή σε κάποια στοιχεία Νέας Δημοκρατίας με τον ανασχηματισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνομαι δέκτης καθημερινά, πατάει σε όλη την κοινωνία. Πρόσωπα που είχαν ψηφίσει το 2015, όλα, κάθε κόμμα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Στο λαό πρέπει να πατάς. Τέταρτον, είπα πριν για τη νέα γενιά και για τις νέες ηλικίες. Εκεί είναι που θα γίνει πράξη με καινοτόμες και ριζοσπαστικές κινήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι η ανανέωση στα λόγια ή η ανανέωση με φίλους και κολλητούς, αλλά η ανανέωση και ο εξυγχρονισμός της χώρας με ανθρώπους που θα αξιολογούνται και θα φέρουν εις πέρας έργο. Θεωρώ επομένως ότι ο κύριος Τσίπρας λειτουργεί με μια λογική 80's, να το πω να το καταλάβουμε. Δηλαδή δεκαετίας 80. Άντε να πολλώσουμε, άντε να μαζέψουμε τους δικούς μας, άντε να πετάξουμε καμιά παροχή πριν τις εκλογές κτλ. Δεν θα του βγει σε καλό. Εγώ τι θα έκανα στη θέση του, σας είπα. Δεν θα μάζευα την Κυρία Γιαννακοπούλου και την Παπακώστα. Θα είχα παρουσιάσει 4-5 τεχνοκράτες, 40-άριδες, οι οποίοι πιστεύουν στην πολιτική μου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, συν την ευκαιρία σε 5 βουλευτές της γενιάς μου ή άλλους βουλευτές από την κοινοβουλευτική μου ομάδα, και θα πήγαινα με μια κυβέρνηση, αν ήμουν στη θέση του κυρίου Τσίπρα, η οποία δεν θα ήταν προεκλογική, θα περιέγραφε όραμα για την επόμενη μέρα. Αλλά δεν έχει όραμα για την επόμενη μέρα. Το όραμα για την επόμενη μέρα το εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκείνο το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα. Ότι η επόμενη μέρα του κυρίου Τσίπρα είναι πώς θα διαχειριστεί την αφαινόμενη εκλογική ήττα για να κάνει comeback μετά από 2-3 χρόνια προκαλώντας ανομαλία. Πότε η εκλογική ήττα αυτή? Από το Γενάρη του 19 και μετά όλα πιθανά. Τι εννοείτε πιθανά? Δηλαδή, γιατί η Παπακώστα λένε ότι είναι 145 και μία 146. 153 συνολικά με την κυρία Παπακώστα. 153 λοιπόν. Δεν είναι όταν θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Α, καλά. Κοιτάξτε, αφήστε τι λένε οι ΑΝΕΛ. Έτσι, μπράβο, εκεί το πάω κι εγώ. Ναι. Γιατί λένε πολλοί ότι άλλο το τι είπε ο Καμένος, ναι, άλλο το τι θα πούνε μεμονωμένα ο κάθε ένας που είναι στους ΑΝΕΛ. Η αξιοπιστία του κυρίου Καμένου είναι νομίζω μηδενική. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να προβλέψει. Αυτοί που ξέρουν λένε ότι του λείπουν πάρα πολύ λίγα κουκιά. Δεν το ξέρω αυτό. Για να περάσει και τη συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή. Δεν το ξέρω αυτό σε επίπεδο ισορροπιών και εσωτερικών σχετισμών. Εγώ ξέρω ότι η αξιοπιστία του κυρίου Καμένου είναι μηδενική. Επομένως, όλα μπορούν να συμβούν στη Βουλή όταν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών, η οποία όπως φαίνεται γίνεται μάχη στα Σκόπια για να περάσει και αυξάνεται στις δημοσκοπήσεις η αποδοχή της στα Σκόπια. Σωστά. Εξάλλου ο κύριος Δημητρόφ προκάλεσε χθες, είπε ότι είναι Μακεδόνας στα ευρωπαϊκά φόρα και στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω, που επισκέφτηκε. Νομίζω ότι έχουν να πουλήσουν οι Σκόπιανοι στο εσωτερικό τους μέτωπο. Τώρα αυτή η εξέλιξη σας εξυπηρετεί? Ποια? Η εξέλιξη αυτή με τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή αν ανακοινώσει εκλογές το Νοέμβριο ο Τσίπρας, ναι, και χρειαστεί να το περάσετε εσείς, τι θα κάνετε? Να χρειαστεί να το περάσουμε εμείς? Ναι. Εμείς δεν ψηφίζουμε τη συμφωνία τη συγκεκριμένη, είτε είμαστε αντιπολίτευση είτε είμαστε κυβέρνηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μα αυτό λέω. Ρητά. Και μάλιστα πιέστηκε και πέραν του Ατλαντικού και σε ευρωπαϊκά φόρα και σε ευρωπαϊκές συναντήσεις. Πιέστηκε από δυνάμεις ισχυρότατες. Και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, η στάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρη και εθνικά ουσιώδης και επωφελής. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν. Δηλαδή δεν υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει εάν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν έρθει. Συγκεκριμένη, γιατί θα δήλωνε ποτέ η Νέα Δημοκρατία ότι δεν την ψηφίσαν αντιπολίτευση, αλλά θα την ψηφίσαν κυβέρνηση για να περάσει? Έχω δει κολοτούμπες στη ζωή μου πολλές πολιτικά. Κοιτάξτε, κολοτούμπες έχουμε δει πάρα πολλές. Η αλήθεια είναι ότι μας έμαθε ο κ. Τσίπρας. Και επειδή η συγκεκριμένη κολοτούμπα δεν έχει σχέση και με τα εσωτερικά, θα σας πω. Έχει σχέση με το τι θέλει η Αμερική. Ναι, η Νέα Αμερική όμως θέλει κάποια πράγματα, τα βρίσκει το χρήσιμο.
εκείνο συνομιλητή ή όταν βρίσκει εκείνον τον συνεργάσιμο. Θυμάμαι και κάποιον άλλον που ξαναχάλασε αυτά που ήθελε η Αμερική και πληρώσαμε πολλά. Θα σας πω πρόσφατα ποιος χάλασε. Ο Αντώνης Σαμαράς χάλασε πολλές, αν θέλετε, πολλούς σχεδιασμούς των Γερμανών της Ευρώπης και πέραν του Ατλαντικού και δεν ήταν ο κατάλληλος για να συνεργαστεί, για να περάσουν οι βουλές τους 100%. Ναι. Θεωρώ επομένως ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σε καμία περίπτωση μια παράταξη η οποία εκτελεί συμφωνίες και συμβόλαια. Συμβόλαια δηλαδή τα οποία είναι ερήμην του λαού. Η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει ένα πράγμα. Έχει πληρώσει την ευθύτητα, έχει πληρώσει το ότι έχει τον πατριωτισμό στο DNA της χωρίς να το διαλαλεί και να το διαφημίζει και να το πουλάει. Mm-hmm. Και είναι μια παράταξη με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ιστορικού καθήκοντος. Επομένως, δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση, επειδή Κολοτούμπα έγινε καθημερινότητα από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, να μολυνθεί η Νέα Δημοκρατία και οι θεσμοί μας διαχρονικά με την ανακολουθία λόγων και έργων. Κοιτάξτε τώρα. Επειδή ξέρετε καλύτερα, ευτυχώς είστε λίγο πιο έμπειρος από μένα πολιτικά. Ναι. Εγώ μπορεί δημοσιογραφικά να έχω μια ευρύτητα στο θέματα, τα θέματα του δημόσιου βίου που διαχειριζόμαστε. Εσείς όμως πολύ έμπειρος πολιτικά. Ναι. Κολοτούμπα έκανε και ο Σαμαράς στο Ζάπιο. Στο Ζάπιο. Όλοι έχουν κάνει από μία κολοτούμπα. Να σας κάνω τον... Όχι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν θα σας κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Καταλαβαίνετε. Δικηγόρος είστε, καλά κάνετε και κάτι τον δικηγόρο του διαβόλου. Δεν θα σας κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Λέω όμως, επειδή έχουμε δει κολοτούμπες και κολοτούμπες. Μιλάτε για το 12. Μιλάω για τις κολοτούμπες που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Θα σας απαντήσω για το Ζάπιο και για την κυβέρνηση Παπαδήμου και για το 12. Όχι, δεν θέλω για τότε. Ένα λέω θερόλεπτο. Ότι δεν φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί κάτι στο μέλλον. Δεν φοβάμαι τίποτα. Και τα Ζάπια, να σας πω κάτι άλλο, δεν ήταν κολοτούμπα. Όποιος είχε παρακολουθήσει τα Ζάπια ήταν το μείγμα πολιτικής και προκαλώ να τα όλοι θέλαν να του σκίσουν το μνημόνιο. Όπα. Όλοι θέλαν να το σκίσουν το μνημόνιο. Είπε η Νέα Δημοκρατία ποτέ ότι θα σκίσει το μνημόνιο? Όχι, λέω όλοι θέλαν να το σκίσουν. Κάποιος το είπε έτσι, άλλος το είπε αλλιώς. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν το μείγμα πολιτικής που είχε συμφωνηθεί το 9-10, δεν έβγαινε. Ναι. Και σε τελική ανάλυση η Νέα Δημοκρατία έχει αυτόνομη άποψη και δεν έλεγε θα σκίσουμε τα μνημόνια ή θα οδηγήσουμε τη χώρα. Εσείς σε λέτε, δημοψηφίσματα. Λοιπόν, περιμένετε. Γιατί η κουβέντα μας ξεκίνησε από το τι θα γίνει σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν πριν το τέλος της χρονιάς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κληθεί να διαχειριστεί τη συμφωνία των Πρεσπών στο Κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδεολογικές αρχές, αξίες, αναφορές, διαχρονικότητα και συνέπεια λόγων και έργων και το πληρώνει αυτό. Το δεκτό. Πληρώνει ενίοτε. Δεκτό. Και αυτό στην πολιτική, καμιά φορά που θέλει εύκολες λύσεις, φιασιδώματα και κολοτούμπες ίσως για να γινόμαστε προσαρμοστικοί, είναι και ένα τίμημα που έχει πληρώσει επειδή η Νέα Δημοκρατία. Επειδή χθες μίλησα με τη Σοφία Τζαχαράκη. Και μου είπε ότι να ξέρετε ότι ό,τι σας λέει η Σοφία είναι αγνό και νεοδημοκρατικό. Είμαι σίγουρος. Ναι. Λένε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή στο κόμμα για να δώσουν σκληρή απάντηση στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σας ανέφερα 5-10 πράγματα τα οποία αναμένουν όλοι να τα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Υπάρχει απάντηση από τη δική σας πλευρά? Για να κλείσουμε έτσι. Δηλαδή, με το τι σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία, που εσείς λέτε, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο, σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό που προσπαθεί απλά να αγοράσει χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικό σχέδιο και έχει προτάσεις οι οποίες διαμορφώνονται όχι στο βήμα, στο πόντιουμ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διαμορφώνονται κάθε μέρα. Παραδείγματος χάρη, με αφορμή τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και την ανακοίνωση των βάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα επαναφέρει το κατώτατο όριο εισαγωγής. Από το να μπαίνουν κάποιοι με 3 στο ΤΕΙ που θα γίνει πανεπιστήμιο. Σωστά. Από το να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, οικογένειές μας. Ναι. Ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει και να τρώει τα λεφτά στον πατέρα του. Να αξιώνουμε την παιδεία, την πατρίδα και τα πανεπιστήμια μας. Τι περιμέναμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκείνη την ημέρα? Τι θα έκανε ένας πολιτικός ο οποίος θα ήταν λαϊκός κατ' επίφαση? Συγχαρητήρια σε όλους, στο 95% που πέρασε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις οικογένειες. Λες και δεν έχουμε αναξιοκρατία, διαφθορά, νεποτισμό, που έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας στη Νέα Δημοκρατία. Υψηλή ανεργία. Εδώ μάλλον τσιμπάει ο πολίτης όμως. Ακούστε λίγο, δεν έχουμε brain drain και τους νέους μας στο εξωτερικό. Δεν έχουμε πρόβλημα δημογραφικό. Δεν έχει καταστραφεί η πραγματική καθημερινότητα του νέου. Πρέπει να έρθουμε να πούμε όταν βγήκαν οι βαθμοί, οι βάσεις, λυθήκαν όλα. Συγχαρητήρια, περάσατε όλοι, πετύχαμε. Λέω, εδώ τσιμπάει ο πολίτης όμως. Δεν τσιμπάει. Γιατί το παιδί μπήκε στο πανεπιστήμιο. Δεν τσιμπάει, όχι. Λέτε ότι δεν τσιμπάει. Δεν τσιμπάει. Ο πολίτης θέλει το παιδί να γίνει πραγματικά
μορφωμένο και πραγματικά εργαζόμενο και να απορροφηθεί από την Ελλάδα και να μην στερεί η Ελλάδα. Εγώ είχα την εντύπωση. Όχι, όχι. Ότι ξέρετε πόσοι δυσαρεστήθηκαν. Πριν 20 χρόνια συνέβαινε αυτό. Που στα Λύκεια δεν αναρτήθηκαν ονόματα. Πριν 20 χρόνια συνέβαινε για αυτό. Για να ξέρει ο ένας που πήγε το παιδί πριν του γειτονά. Πριν 20 χρόνια γινόταν αυτό με την παραπαιδεία να κάνει θράψη, με το όνειρο όλων για ένα πτυχίο χωρίς περιεχόμενο. Ξύπνησε. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, έχει ξυπνήσει ο πολίτης, ξέρει ποια είναι η αληθινή εκπαίδευση, ξέρει ότι η ευκαιρία στην πατρίδα. Του στοιχίζει όλο αυτό. Ξέρει ότι χρειαζόμαστε μια δημόσια παιδεία με αξιολόγηση, ιεραρχία και με αποτελεσματική. Με αποτελεσματική φούρνια μαθητών και φοιτητών και νέων, οι οποίοι στην πατρίδα τους δεν θα είναι θύματα και υποψήφοι προς εξορία, θα είναι εκείνα τα πρόσωπα που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη και στην ακμή της πατρίδας. Και επειδή τα ξέρει όλα αυτά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, δεν απευθύνεται σε λωτοφάγους, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πιστεύει ότι απευθύνεται σε συμφοιτητές του Πολυτεχνείου ή στους συμμαχητές του Εγκέλαδου, όταν έκλεινε τα Πολυτεχνία για 2 εξάμηνα και όταν βρισκόνταν όλοι με πτυχίο ξαφνικά μετά τη λήξη κατάληψης. Και εδώ είμαι εξαιρετικά αιχμηρός. Κάποιοι μάθαν να κοπιάζουν και να υδρώνουν, κάποιοι μάθανε σε τελική ανάλυση να τα βρίσκουν όλα έτοιμα, ακόμα και την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ πάλι είμαι αιχμηρός, διότι ο ίδιος άνθρωπος που του έδωσε το δαχτυλίδι ο Αλέκος ο Αλαβάνος, που ειλικρινά δεν έχω καμιά ιδεολογική συγγένεια μαζί του, αλλά ξέρω να ξεχωρίζω τα πρόσωπα τα οποία παλεύουν, έστω από ιδεολειψία, τον ονόμασα στον πρώτο τυχοδιώκτη. Και επειδή είναι εκπρόσωπος μιας γενιάς, ο κύριος Τσίπρας είχε μόνο ένα καθήκον και μια υποχρέωση. Και μόνο μια αποστολή. Επειδή ήταν γενιά μου ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι 4-5 χρόνια μεγαλύτερός μου. Είμαι το 79, νομίζω 5 χρόνια μεγαλύτερός μου. Δεν είναι πρωθυπουργός μόνο των Ελλήνων, εξέφρασε και μια γενιά που έρχονταν. Τι εξέφρασε τελικά? Την ίσουνα προσπάθεια, τη ρετσινιά της αριστείας, τη ρετσινιά της διάκρισης, το διωγμό της δημιουργικότητας. Αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν θα το επιτρέψει. Γιατί οι ζωές μας δεν έχουν άπειρο χρόνο διάρκειας και θα κριθούμε και από τις επόμενες γενιές και θα κριθούμε από τη διαδρομή μας. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία αναβλητικότητα. Δεν θα χαραμιστούμε επειδή κάποιοι θέλουν να παίξουν τυχοδιοκτικά ή να κρατήσουν τις καρέκλες. Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, και κλείνω αυτό, και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είναι επιλογή εκλογών, δεν είναι επιλογή κάλπης, είναι επιλογή ζωής. Αν θέλουμε να μπει τέλος στην κατρακύλα. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Και υψηλό ποσοστό να πάρει η Νέα Δημοκρατία. Και αισθητή αυτοδυναμία. Και ό,τι και να γίνει. Την επόμενη μέρα οι πολίτες να είναι αυστηροί κριτές. Και να μην κρίνουν από το ATM και αν έμεινε σταθερή η σύνταξη. Γιατί εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι capital controls πριν από 3-4 χρόνια. Δεν θυμάμαι ουρές στα ATM με το παραμικρό. Δεν θυμάμαι με κάρτα να πληρώνει ο άλλος το ψωμί του και τα τσιγάρα του. Θυμάμαι μια Ελλάδα που υπήρχε ένας ιδιωτικός τομέας που έδινε κάποιες ευκαιρίες. Σωστά. Και η Ελλάδα δεν είναι Βενεζουέλα, ούτε είμαστε σε ένα Καράκας πολυτελείας. Να μάθουμε λοιπόν να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και εδώ θα χρειαστεί να συνεννοηθούμε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που θέλουν μια σύγχρονη και δημιουργική Ελλάδα. Θα προσθέσω μόνο ένα πράγμα. Δεν πρέπει να τσιμπάει ο πολίτης. Σας έκανα πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, ο πολίτης ήταν πονεμένος. Εγώ θα δώσω μια δικαιολογία. Αναρτήθηκε πάντα πονεμένος είναι. Αναρτήθηκε ο ΕΝΦΙΑ. Είναι αυξημένος για 1 εκατομμύριο διοκτήτες. Χθες. Εγώ λέω να μην τσιμπάει ο πολίτης. Θα σας πω ένα πράγμα. Αναρτήθηκε ο ΕΝΦΙΑ. Να ολοκληρώσουμε, ναι. Και ολοκληρώνω με αυτό. Δεν ήταν λόγος ο ΕΝΦΙΑ για να φτάσει ο πολίτης να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αναρτήθηκε αυξημένος για 1 εκατομμύριο διοκτήτες. Χθες. Είναι ένας φόρος κάθετος, οριζόντιος, ακίνητα που δεν ενοικιάζονται, δεν αξιοποιούνται, δεν αποφέρουν τίποτα. Ήταν ένα μέτρο που έπρεπε να ληφθεί τότε, ίσως για λόγους δημοσιονομικής σταθερότητας. Αλλά κάποια στιγμή να καταλάβουμε, να μην τιμωρούμε τους πολίτες, ούτε με άσκοπους και υψηλούς φόρους, ούτε να τους κοροϊδεύουμε κάνοντας ένα σχηματισμό το βράδυ που ανακοινώνουμε αυξημένο ΕΝΦΙΑ σε λαϊκές συνοικίες. Και να πούμε και μια αλήθεια, αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις, τα οριζόντια μέτρα είναι το καταφύγιο του ανίκανου. Και ποια είναι η μεταρρύθμιση πραγματική? Η μεταρρύθμιση πραγματική είναι να φτιάξουμε μια παραγωγική Ελλάδα με εξωστρέφεια και με αξιοκρατία. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται να κλείσουν τα μεγάλα κενά της ανεπάρκειας του πολιτικού μας συστήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κανέλο. Να είστε καλά, κύριε Στεριόπουλε.